Πολλά και σημαντικά ρεπορτάζ, εκλεκτοί και οι προσκεκλημένοι μας. Στο δρόμο για την κάλπη, λοιπόν, ο κύριος Ηλίας Κυρμανίδης, υποψήφιος δήμαρχος Καμένων Βούλων, με το συνδυασμό Ξανά Ψηλά, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω για μια φορά ακόμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Να πούμε κάποια πράγματα, να μας παρακολουθήσουν οι δημότες, να σας ακούσουν, να σας κρίνουν, να συγκρίνουν και να επιλέξουν. Αυτός δεν είναι ο στόχος. Παρόλο που με ξέρουν χρόνια. Μ' ακούν χρόνια γιατί τις απόψεις μου δεν τις έκρυψα ποτέ και ούτε λιανογωνίες. Ακόμα και σε τούτη τη διαδικασία, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι περπάτησα χωριό-χωριό, γειτονιά-γειτονιά, θα έλεγα πόρτα-πόρτα όλο το Δήμο. Αλλά σίγουρα και μια τελευταία εικόνα, μια τελευταία γεύση. Πολύ περισσότερο μέσα από τη συχνότητά σας που την παρακολουθεί όλη η φθιότητα, θα έχει και αυτή την αξία της και θα είναι χρήσιμη στο να ενημερωθεί και αυτή την τελευταία εβδομάδα ο ψηφοφόρος να συγκρίνει, όπως έχω ξαναπεί, να κρίνει και στο τέλος να επιλέξει. Από το όνομα του συνδυασμού θα ξεκινήσω, το Ξανά Ψηλά, για να σας ρωτήσω πώς οραματίζεστε αυτό το Ξανά Ψηλά και με ποιο σημείο αναφοράς, πότε θεωρούσατε ότι ήταν στο πικ τα Καμένα Βούρλα και θα θέλατε να είναι πάλι. Καταρχήν, το σημείο αναφοράς γεωγραφικά δεν είναι μόνο τα Καμένα Βούρλα, για να μην παραξηγούμαστε. Λέμε το Δήμο Καμένων Βούρλων. Με σωστά. Τα Καμένα Βούρλα αλλά και με όλους τους υπόλοιπους συνενούμενους Δήμους. Τουλάχιστον οι παλιότεροι θυμούνται, και όχι μόνο εντός Δήμου αλλά και εκτός Δήμου, πώς ήταν αυτός ο Δήμος μέχρι και πριν από 15 χρόνια. Προς Θεού, αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα ευθύνεται η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Είναι διάφοροι οι παράγοντες και οι αιτίες. Όμως σήμερα κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμος μας, και συγκρινόμενος και με γύρω Δήμους μικρότερων δυνατοτήτων, βρίσκεται σε μια κατάσταση που τη χαρακτηρίζω τελματώδη. Αυτό το Ξανά Ψηλά, λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι απλά ένα έβυχο σύνθημα που μπορούν και το θυμούνται και το λένε όλοι. Εκφράζει μια αγωνία, εκφράζει μια επιθυμία, εκφράζει μια φιλοδοξία και κυρίως ένα στοίχημα που θα δώσουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και όλοι οι συνδημότες μας, να ξαναφέρουμε τον τόπο μας και το Δήμο μας πραγματικά ξανά ψηλά, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν τα γνωρίζει, ξαναλέω, μόνο όλη η φθιότητα, τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε για την προγραμματική σας ατζέντα. Πού υπερτερεί έναντι των υπολείπων προγραμμάτων, των άλλων συνδυασμών που έχουν δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά τους και γιατί πρέπει να έχει την υποστήριξη των πολιτών η δική σας, το δικό σας πρόγραμμα που το έχετε πει πολλές φορές, είναι γραμμένο, είναι κοστολογημένο και έχετε βάλει και χρονοδιαγράμματα. Θα με συγχωρήσουν οι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, αν θέλω να συγκριθεί και κάτι ακόμα, είναι αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω καταρχήν αν έχουν κυκλοφορήσει άλλα προγράμματα. Άκουσα ότι ηλεκτρονικά κάποιο άλλο κυκλοφόρησε. Εγώ αυτό που υποσχέθηκα από την πρώτη μέρα ήταν ότι δεν θα πάρω από το καλάθι ένα πρόγραμμα. Είστε έμπειροι δημοσιογράφος και ξέρετε πλέον υπάρχει δυνατότητα. Αλλάζουμε ονόματα πόλεων, αλλάζουμε ονόματα δήμων. 5 άξονες ίδιοι, κοινότυποι. 5 προτάσεις ίδιες, ταυτόσιμες. Εδώ λοιπόν φτιάχτηκε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ως βάση του τις γνώσεις μου μιας ζωής. Γιατί όλοι και όλες ξέρουν ότι αυτόν τον τόπο τον περπατάω χρόνια ολάκερα. Όχι το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο που πλησιάζουμε στις δημοτικές εκλογές. Είναι λοιπόν οι γνώσεις μιας ζωής. Είναι αυτό που όλες και όλοι μας έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να βλέπουμε κάτι και να λέμε «Γιατί βρε παιδί μου έτσι, εγώ θα το έκανα αλλιώς». Το δεύτερο, έχει αυτό το πρόγραμμα στοιχηθεί με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των καιρών. Ξέρετε, δυστυχώς όχι σε ό,τι αφορά το Δήμο μας, τα πράγματα εξελίχθηκαν. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με τον ανταγωνισμό των πόλεων, τόσο σε ελλαδικό όσο και σε ευρωπαϊκό πεδίο. Πόλεις που ανταγωνίζονται να φέρουν κεφάλαια, να φέρουν επενδυτές, να φέρουν νέους τουρίστες, να φέρουν ακόμα και νέους δημότες. Έχουμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή, με τα νέα δεδομένα που αυτή φέρνει στη ζωή μας. Έχουμε να κάνουμε με την αξιοποίηση του τουρισμού μας. Όταν λέμε, παράδειγμα, κυρία Παρασκευά, το λένε όλοι, θα τονώσουμε την τοπική οικονομία. Η τοπική οικονομία δεν τονώνεται με φάρμακα ούτε με ασπιρίνες. Σε αυτό το Δήμο υπάρχουν τρία πράγματα. Ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, επίσης, δεν είναι μόνο ο θαλάσσιος ή δεν είναι μόνο των Καμένων Βούρλων. Η προγραμματική μας, δεν μπορεί όμως να λέμε για τουρισμό και για ανάπτυξη ένα Δήμο που δεν έχει καν υπό τον έλεγχό του οι αιματικές πηγές εν ενεργεία. Αυτό, ξέρετε, απασχολεί το ελληνικό κράτος έναν αιώνα. Η βάση
του νομικού πλαισίου ακόμη και σήμερα που διέπει την λειτουργία και αξιοποίηση των γεματικών πηγών είναι ένα βασιλικό διάταγμα του 1929, αν θυμάμαι καλά. Είναι η βάση. Δυστυχώς, σε αυτό ακόμη, παρόλο που έχουμε φιλελεύθερο πρωθυπουργό, δεν έχουμε γίνει τόσο φιλελεύθεροι. Ακόμα δηλαδή υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός, μια επικυριαρχία πάνω στο γεματικό νερό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε εδώ, σε ό,τι αφορά τα καμένα βούρλα, δύο δεδομένα. Δεδομένο πρώτο, και προχθές είχα την χαρά και την τιμή να συναντηθώ με τον κύριο Σταύρο Μίτση, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομώνυμου ομίλου, έχουμε πλέον ένα νέο project 50 ολόκληρων εκατομμυρίων, μετά από έναν ηλεκτρονικό διαγωνισμό που επιτέλους καρποφόρησε, τελεσφόρησε. Μπορεί να φανταστεί ο πολίτης, όχι μόνο του Δήμου, τι θα συμβεί αν μεσοπρόθεσμα επενδυθούν 50 εκατομμύρια σε αυτό τον τόπο, όπου ο βασικός πυρήνας θα είναι ο θερμαλισμός και η ευεξία. Παράλληλα όμως. Μα ήδη και τώρα η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που προσφέρει φυσικά, τα ιαματικά στα καμένα βούρλα. Παράλληλα όμως. Μπορεί κάποιος να πάει σε δημόσιο χώρο, υπάρχει? Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανεξέλεγκτοι υπαίθροι. Χώροι όπως είναι τα νερά Κουνιαβίτη και τα καλλιτικά παραδίπλα. Πάντως μέσα στα καμένα βούρλα, ιαματικά, που μπορεί κάποιος να πάει με ένα μικρό αντίτιμο κτλ. Δημόσιο δεν υπάρχουν. Και πρέπει να πάει στον ιδιώτη, να πληρώσει. Οι παλιότεροι θυμούνται. Από τα ιαματικά, ο θερμαλισμός πρώτον έφερνε επιμήκυνση τουριστικής περίοδου. Βεβαίως. Ξεκινούσε κάποτε περίοδος 15 Απριλίου και τέλειωνε 20 Οκτωβρίου. Ναι. Πολύ περισσότερο. Και τα προγράμματα για τους ηλικιωμένους. Να επιστρέψω όμως σε αυτό που είπατε. Υπάρχουν δύο δημοτικές πηγές που το ξέρουν ελάχιστοι. Και το ξέρουν ελάχιστοι γιατί έχει φροντίσει γι' αυτό η Δημοτική Αρχή. Έχω ακούσει 3-4 συνεντεύξεις μόνο σε εσάς του απερχόμενου δημάρχου, να λέει ότι θα τις αδειοδοτήσουμε, θα τις αξιοποιήσουμε. Εμείς λοιπόν εκεί, πρώτο μας μέλημα θα είναι η αδειοδότησή τους και από εκεί και πέρα θα αναζητήσουμε σε συνεργασία με το κράτος να προκύψει ένα νομικό πλαίσιο, δεν θα έρθει ο Δήμος να γίνει ούτε επενδυτής ούτε επιχειρηματίας, που θα μπορούσαμε για παράδειγμα, έχει ο Όμιλος Μίτση τα υπόλοιπα ιαματικά. Δεν θα μπορούσαμε όμως και στα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες μονάδες, τις ξενοδοχειακές, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, να τους πούμε, ελάτε εδώ, έχουμε δύο ιαματικές πηγές. Θέλετε να κάνουμε μια κοινοπραξία? Μπείτε, εκμεταλλευτείτε προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία. Πάρτε και δώστε νερό ιαματικό κι εσείς. Είναι πράγματα που, ξέρετε, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, ούτε σήμερα χρειάζεται να ανακαλύψει κανένα στην Αμερική. Είναι πράγματα που σε όλο τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο γίνονται. Αλλά για να συμβούν πράγματα, κυρία Παρασκευά, πρέπει να υπάρχει ένας δήμαρχος, μια ομάδα, που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα δουλεύει, θα εργάζεται, θα οραματίζεται πρώτα. Ξέρετε, πολλές φορές λένε σήμερα, α, οραματιστής, άρα γραφικός. Βλέπετε που έχουμε φτάσει. Όταν έχεις όραμα για έναν τόπο, επειδή τον αγαπάς, γιατί αν δεν τον αγαπάς δεν μπορεί να διακρίνεις τις δυνατότητές του, να σε λένε γραφικό. Όραμα λοιπόν, σχέδιο, μελέτη και δράση. Γιατί για να φτάσουμε σήμερα να απολαύσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν και δεν είναι λίγα. Τα έχω ξαναπεί. Τεχνικό πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδος. Ο Δήμος Καμένων Βρούνων δεν έχει εκμεταλλευτεί ούτε ένα ευρώ. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Στερεάς Ελλάδος. Εκατομμύρια. Τώρα με ούτε προκαλείτε, ένα. Επειδή είσαστε αντιπεριφερειάρχης, θα σας ρωτήσω αν βοηθήσατε προς αυτή την κατεύθυνση στο Δήμο. Το έχω ξαναπεί σε όλους τους τόνους. Θα το πω και απόψε. Για να μπορέσει σε δημοτικό χώρο, σε δημοτικό πεδίο δικαιοδοσίας, να έρθει η περιφέρεια και να κάνει έργο, πρέπει ο Δήμος πρώτον να έχει μελετήσει ένα έργο, δεύτερον να έρθει και να δηλώσει αδυναμία χρηματοδότησης και τρίτον να θέλει να συνεργαστεί στο πλαίσιο μιας προγραμματικής σύμβασης για να εκτελεστεί έργο. Επειδή κατηγορήθηκα και στο debate γι' αυτό, και όσοι είδαν το debate δεν κατηγορήθηκα μόνο από τον απερχόμενο. Κατηγορήθηκα και από τους υπολείπους, γιατί προφανώς βολεύει να στοχοποιείται ο επόμενος δήμαρχος. Θα σας πω λοιπόν 2-3 παραδείγματα. Ναι. Στα γρήγορα. Προσπάθησα και να έρθουν να με διαψεύσουν την αίθουσα τελετών του σημερινού Λυκείου Μόλου. Γιατί εκεί πέρασα τα εφηβικά μου χρόνια. Από το 84 μέχρι το 86 ήμουν μαθητής του Λυκείου Μόλου. Και όταν την επισκέφθηκα ως αντιπεριφερειάρχης, έτοιμη να πέσει. Θέλησα λοιπόν στα γρήγορα μια αρχιτεκτονική μελέτη να την κάνουμε έναν πολυχώρο. Να αλλάξουμε το δάπεδο, να αλλάξουμε τη σκηνή του, να φτιάξουμε το φωτισμό του, τα ηχητικά του. Φαντάζεστε έναν πολυχώρο μέσα στο Μόλο όπου θα μπορούσαν να γίνονται διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις. Αντιλαμβάνομαι. Πείτε μου τι έγινε. Τι έγινε, η απάντηση του Δημάρχου ήταν θα το κάνουμε εμείς. Ποτέ των ποτών. Θα σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα που με θλίβει. Και δεν θέλω ειλικρινά, με παρασύρεται όμως, αλλά πρέπει να απαντηθεί. Πρόπερση
Διότι πέρα από αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος και νομικών υπηρεσιών, γνωρίζετε τουλάχιστον εσείς καλά ότι ήμουν και πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος. Διαχειριζόμουν διοικητικά και νομικά 1,5 εκατομμύριο μπάτζετ το χρόνο. Και είχα λοιπόν την ιδέα τη γιορτή των Βασιλικών στο Ρεγκίνι να την αναδείξουμε, να την αναβαθμίσουμε, να την φτάσουμε σε εθνικό επίπεδο. Και προκάλεσε σύσκεψη ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, γιατί εμπλέκεται και το εξοκλήσι της Παναγίας του Ρεγκινίου, από όπου εκεί ξεκίνησε έγινε η σύσκεψη πριν τη μάχη. Σύσκεψη λοιπόν να αλληλεπιδράσουμε και να συνεργαστούμε. Μητρόπολη, Δήμος, Περιφέρεια. Η απάντηση του κυρίου Σικιώτη και να βγει να πει ότι λέω ψέματα ήταν: εγώ με την Περιφέρεια δεν συνεργάζομαι για τα Βασιλικά, για να το εκμεταλλευτεί ο Κυρμανίδης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν λειτουργούμε με αυτές τις λογικές το 2023, δηλαδή μη συνεργαστούμε και μην κάνουμε κάτι, και θα σας πω και ένα τελευταίο. Ναι. Έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η οδός που ξεκινάει, το αντιλαμβάνονται όσοι είναι από εκεί, από την Εθνική Τράπεζα και πηγαίνει βόρεια προς τα λεγόμενα φαλαρέικα, αυτή που περνάει μπροστά από το Δημαρχείο, ναι, που σήμερα φτάνει στις ταβέρνες, λέτε, ναι, κάτι. Συναγωνίζεται σε λακκούβες δεν ξέρω εγώ ποιου παρικμασμένου χωριού στα σύνορα. Αυτή λοιπόν θα πλακοστρωθεί με ψηφιδωτό, θα γίνει ήπιας χρήσης προϋπολογισμού μισού εκατομμυρίου για να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση και να το δεχθεί ο απερχόμενος. Κρύφτηκα, κυρία Παρασκευά. Το πρότειναν άλλοι από την Περιφέρεια και εγώ δεν εμφανίστηκα πουθενά. Μάλιστα. Και έτσι θα υλοποιηθεί αυτό το έργο. Όμως εγώ θα ήθελα να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι, ξαναλέω σήμερα, ότι αν στον τουρισμό, και το έχει από το πρόγραμμά μας, δεν εκμεταλλευτούμε το κάστρο της Μεντενίτσας, τουρισμός, πολιτισμός μαζί, δεν εκμεταλλευτούμε την εγκατελειμμένη παραλία του Μόλου, δεν εκμεταλλευτούμε το, συγγνώμη, το Ασκληπείο του Αγίου Κωνσταντίνου, δεν εκμεταλλευτούμε τον ορεινό μας όγκο από την Άγναντη μέχρι τη Μεντενίτσα, με ένα καταφύγιο όπου θα μπορούμε εκεί να εκτρέφουμε πτηνά θύρευσης, ή ένα χώρο να διεκδικήσουμε από το δασαρχείο εκτάσεις, να κάνουμε ένα χώρο για κυνήγι, να το εκμεταλλευτούμε, να κάνουμε χώρους αναρρίχησης, περιπατωτικά μονοπάτια, τον θρησκευτικό μας τουρισμό. Ξέρετε, ιδέες οι οποίες δεν κοστίζουν, οι οποίες δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει το Χάρβαρντ για να τις σκεφτείς, ούτε χρειάζονται και εκατομμύρια. Είπα προχθές να φτιάξουμε ένα ψηφιακό χάρτη όπου θα καταγραφούν και θα απεικονιστούν όλα τα ξοκλήσια του Δήμου, με τους οδούς πρόσβασης σε αυτό. Είναι αυτό δύσκολο? Μάλιστα. Ή το να αξιοποιήσουμε το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου και να μην πανηγυρίζουμε κάθε χρόνο επειδή έρχεται ένα καράβι που κάνει κάποια δρομολόγια στις βορείες ποράδες. Έδωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 6,5 εκατομμύρια και αυτό το λιμάνι για την επεκτάθηκε. Έτσι. Και βέβαια ακόμη και αυτό πήγαν να το καπελευτούν, ότι ήταν δημοτικό έργο. Αυτά τα 6,5 εκατομμύρια για να πιάσουν τόπο θα πρέπει να σχεδιάσουμε, αλλά να πιέσουμε, να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε και την περαιτέρω αξιοποίηση του λιμανιού. Μάλιστα. Ή ειδικά χωροταξικά, λένε κάποιοι, ειδικά χωροταξικά. Πού και πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ανατολικό λεγόμενο μέτωπο του Αγίου Κωνσταντίνου, δηλαδή όλο το παραθαλάσσιο μέτωπο από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι τα όρια του Δήμου μας μετά το Λογκό, που είναι κυριολεκτική φλέβα, κυριολεκτικά φλέβα χρυσού. Όταν κόσμο, λες, ναι, θέλω να φέρω καινούριους παραθεριστές, θέλω να φέρω καταναλωτές υψηλής καταναλωτικότητας, φτιάξε λοιπόν εκεί ένα ειδικό χωροταξικό, αξιοποίησε αυτό το μέτωπο, για να κλείσετε τα μάτια και σκεφτείτε χίλιες μεζονέτες σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Καταρχήν η γη θα πάρει εκατονταπλάσια αξία, αλλά και όλες οι άλλες οι παρενέργειες. Θα μπορούσα να μιλάω για τον τόπο μου για ώρες. Γιατί ξέρετε, δεν είναι πράγματα που κάθισα να γράψω σε ένα χαρτί εν όψη το ότι διεκδικώ να είμαι ο Δήμαρχος από την 1η Ιανουαρίου. Είναι πράγματα που γεννιούνται σε έναν άνθρωπο, γίνονται κτήμα του, όταν αυτόν τον τόπο τον ζει, τον αγαπά και τον περπατά κάθε μέρα. Σε ένα λεπτό, το μήνυμά σας στους πολίτες, στους συνδημότες σας που μας παρακολουθούν και μπορεί να μην είναι αποφασισμένοι για το τι θα κάνουν την Κυριακή. Αγαπητοί μου συνδημότησες και συνδημότες, η προεκλογική περίοδος τελειώνει. Την Κυριακή που έρχεται θα μπείτε 3 λεπτά σε ένα παραβάν και θα σας πάρει άλλο 1 λεπτό να σταθείτε μπροστά σε μια κάλπη και να αφήσετε το φάκελό σας. Ξέρω ότι στις μικρές κοινωνίες όπως του Δήμου μας τα κριτήρια περιπλέκονται. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί, όπου κατέβηκε ένας ανιψιός,
ένας ξάδερφος, ένας κουμπάρος, ένας φίλος. Όμως, για να μην έχουμε και τα επόμενα 5 χρόνια να συζητάμε από την επόμενη Δευτέρα γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί έγινε έτσι τ' άλλο, γιατί εγκαταλείφθηκε το παράλληλο, θα ήθελα να αρθούμε όλες και όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να περιοριστούμε, να κάνουμε focus στα κριτήρια που απαιτεί η εκλογή ενός δημάρχου και μιας δημοτικής αρχής. Ζήτησα να μας συγκρίνετε πριν μας κρίνετε και να μας κρίνετε αυστηρά. Θα ήθελα λοιπόν να μας επιλέξετε με βάση τις ικανότητες, με βάση τις εμπειρίες, με βάση τις γνώσεις, με βάση την ποιότητα της ομάδος. Δεν έχω μόνο το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο 131 ατόμων που φτιάχτηκε ποτέ στο Δήμο Καμένων Βούρλων. Έχουμε και το ποιοτικότερο. Αυτή λοιπόν την ομάδα θα ήθελα να την αγκαλιάσετε, θα ήθελα να της δώσετε εντολή διοίκησης, θα ήθελα να της δώσετε διαταγή σύγχρονης διακυβέρνησης από την 1η Ιανουαρίου. Και θα ήθελα η απόφασή σας και η λύση που θα δώσετε να είναι καθαρή, να είναι λύση 1ης Κυριακής, χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς αστερίσκους. Γιατί θυμηθείτε τι γίνονταν στο παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν αυτή τη φορά, για να ξαναπάμε τον τόπο μας πραγματικά ξανά ψηλά, να δώσουμε λύσεις καθαρές, χωρίς σημαδημένες τράπουλες, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Όλες και όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία, κύριε Κερμανίδη, και σας ευχαριστώ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να είστε καλά.